Μικρό, αν θέλετε, διάλειμμα ταχείας ενημέρωσης από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Μάρδα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά, εδώ είμαστε. Έχω πάρα πολλά τηλεφωνήματα, αγαπητέ κύριε Υπουργέ. Πέραν το ότι μπορούν να σηκώνουν 420 ευρώ από αυτή την εβδομάδα ο κόσμος και ανοίγει ο κύκλος της δραστηριότητας των επιχειρήσεων, έχουμε επιχειρήσεις αυτή την ώρα με φαθή προϊόντα, έχουμε κοντέινερ στο Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα λιμάνια και υπάρχει αντικειμενική δυσκολία για χρήματα προκειμένου να κινηθούν και να τραβήξουν λίγο παρακάτω. Τι σκέπτεστε, τι θα κάνετε αυτή τη εβδομάδα που έρχεται? Προσέξτε, αυτό το πρόβλημα ήταν ιδιαίτερα οξύ, μπορώ να πω, την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Αυτή τη εβδομάδα δεν θα είναι οξύ, γιατί ήδη τα υποκαταστήματα των τραπεζών μπορούν να συγκεντρώνουν τα αιτήματα των ενδιαφερομένων και όπως γινόταν παλαιότερα. Ναι. Οι εγκρίσεις όμως κάτω από 100.000 ανά επιχείρηση θα δίνονται σε επίπεδο τράπεζας και όχι στο επίπεδο της Επιτροπής που έχει σταθεί για αυτό το σκοπό. Μάλιστα. Αυτή η αποκέντρωση, καταλαβαίνετε, βελτιώνει τις ταχύτητες. Ως εκ τούτου, γιατί είχαμε και μία σύσκεψη στην Τράπεζα της Ελλάδος, ακούστηκαν και αυτά τα παράπονα και με το δίκιο τους βέβαια οι επιχειρηματίες βλέπουν ότι υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις που προκαλούν προβλήματα. Ναι. Και έτσι να ζητήσουμε και μία συγγνώμη ιδιαίτερα από τους συνταξιούχους και από τους επιχειρηματίες οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν αυτό το χρονικό διάστημα. Ξέρουμε τι μας γίνεται, ξέρουμε τις δυσκολίες, ναι, ξέρουμε που δημιουργήθηκαν προβλήματα. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι θα εξομαλυνθεί η κατάσταση αυτή τη εβδομάδα σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Μακάρι. Και ότι θα υπάρχουν σε τριήμερα μέσα εγκρίσεις έτσι ώστε μην υφίσταται κάποιο πρόβλημα. Ξέρετε, όταν πηγαίνουν καλά οι επιχειρήσεις, έχει δουλειά ο κόσμος, έχει έσοδα το κράτος, έχουν έσοδα τα ασφαλιστικά ταμεία, η αγορά πάει κανονικά, χωρίς επιχειρήσεις, μας τα λέει και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, τα πράγματα είναι δύσκολα και εδώ φαίνεται ότι συμφωνεί ο περισσότερος κόσμος. Κύριε Υπουργέ, είδατε εφημερίδες σήμερα, έτσι? Δεν πρόφτασα ακόμα. Δεν προφτάσατε? Είμαι λίγο μακριά. Αν διαβάζατε. Είμαι λίγο μακριά. Είστε μακριά. Είχατε κουβεντιάσει ποτέ ένα δεύτερο σχέδιο εκτός ευρώ? Προσέξτε, σε επίπεδο κυβερνητικής πολιτικής, το έχω πει και όλα σε κατ' επανάληψη. Ναι. Αν θέλετε, σε επίπεδο ΚΙΣΥΠ, που είναι το Κεντρικό Συμβούλιο της Οικονομικής Πολιτικής, τέτοιες συζητήσεις δεν έγιναν ποτέ. Γιατί, να σας το πω και διαφορετικά, αν ποτέ γίνονταν, θα το μαθαίνετε. Εσείς τα ξετρυπώνετε όλα και τα μαθαίνετε. Ως εκ τούτου, για να μην έχετε και εσείς τέτοια πληροφορία, ναι, ή που δεν είχατε τέτοια πληροφορία, ναι, τέτοια συζήτηση εκτός ευρώ δεν έχει γίνει. Σε προσωπικό επίπεδο βέβαια το έχω ξεκαθαρίσει ότι οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση ή μεθόδευση πολιτικής θα με βρει αντίθετο και βέβαια και εκτός κυβέρνησης. Αυτά τα έχω δηλώσει πολύ παλαιότερα. Ναι. Δεν είναι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ εκτός ευρώ. Αυτό ήταν πριν τις εκλογές. Ναι. Έχει ανακοινωθεί το πριν τις εκλογές. Γι' αυτό, ναι, βρέθηκα και εδώ που βρέθηκα. Όλη η προσπάθεια είναι εντός ευρώ και αυτή τη βδομάδα και σε προσωπικό επίπεδο θα αρχίσω και μια ενημέρωση του κόσμου για τα θετικά, τα αρνητικά της δραχμής του ευρώ και τα λοιπά, γιατί έχει αρχίσει μια, μπορώ να πω, καμπάνια υπέρ της δραχμής η οποία εμπεριέχει ένα σωρό ανακρίβειες και μεθοδολογικά λάθη. Κύριε Υπουργέ, ο Πρωθυπουργός... Ήδη τα έχω γράψει προπολού, ναι, και τα βρίσκει οποιοδήποτε στο διαδίκτυο. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός μέσα σε 20 δευτερόλεπτα τα είπε όλα για ευρώ και δραχμή. Είπε τα 800 ευρώ θα γίνουν 800 δραχμές και δεν φτάνουν ούτε για τρεις μέρες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Και υπάρχουν πολλά άλλα. Υπάρχουν λάθη που πιστεύουν ότι η επιστροφή στη δραχμή θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας. Όλοι ξεχνούν την περίοδο 1982-2000. Ξαφνικά αυτή η περίοδος έχει σβηστεί από τη μνήμη του κόσμου. Ναι. Όπου τότε, σας δίνω ένα μόνο απλό στοιχείο, όπου τότε η δραχμή έχασε 7 φορές αξία απέναντι στο δολάριο και μεταβίαση οι εξαγωγές μας διπλασιάστηκαν. Τώρα, κύριε Υπουργέ, έχω πάρα πολλά ερωτήματα.